Μωραίτσο, προπονητής μας. Γεια σας, γεια σας. Είναι καλό στα παιδιά. Εσύ τι έπαιρνε. Εγώ έπρεπε να κάνω μια επέμβαση. Όμως εγώ ένα τι. Στον αγώνα. Εντάξει, και όχι πόσο να με ελπίζω. Ωραία. Καλησπέρα. Παιδιά, τι κάνετε. Συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ. Έχω δει τα βασικά, αλλά περιμένω να τα ακούσω να μου τα πείτε κι εσείς. Γεια σας, παιδιά. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που σας φιλοξενώ σήμερα. Είστε η ομάδα της ρομποτικής που διακρίθηκε στη χώρα μας, διακρίθηκε και σε πανευρωπαϊκό διαγωνισμό όσον αφορά στον τομέα αυτό της υψηλής τεχνολογίας και πολύ πρόσφατα σας υποδέχτηκε και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Μέγαρος Μαξίμου, προκειμένου να σας χαρεί. Καταρχάς θα ήθελα να μου εξηγήσετε τι είναι αυτός ο διαγωνισμός στον οποίο διακριθήκατε. Λοιπόν, ο διαγωνισμός ουσιαστικά WRO Hellas και WRO γενικότερα η Ολυμπιάδα της Ρομποτικής παγκοσμίως είναι ο διαγωνισμός που γίνεται κάθε χρόνο και αφορά την εκπαιδευτική ρομποτική. Πιο συγκεκριμένα κάθε χρόνο υπάρχουν διαφορετικά θέματα τα οποία θίγονται και τα οποία προσπαθούμε να επιλύσουμε μέσω της ρομποτικής. Το θέμα του διαγωνισμού φέτος ήταν ουσιαστικά το μέλλον της ενέργειας. Σκεφτήκαμε το καλύτερο, ουσιαστικά το μόνο μέλλον της ενέργειας τώρα πια είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και ως ομάδα προσπαθήσαμε να βρούμε την καλύτερη ιδέα με την οποία θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα ουσιαστικά ρομπότ το οποίο θα εκμεταλλευόταν κάποιου είδους ενέργεια η οποία θα ήταν φιλική προς το περιβάλλον, γιατί εμείς προσωπικά ως ομάδα πιστεύουμε ότι αυτό είναι το μέλλον της ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και τι ήταν αυτό λοιπόν που δημιουργήσατε, τι είναι ακριβώς αυτό το ρομπότ? Ουσιαστικά βρήκαμε έναν ήδη υπάρχοντα τρόπο που ήταν η εκμετάλλευση της αιωλικής ενέργειας, δηλαδή η χρήση ανεμογεννήτριας. Απλά η καινοτομία η οποία κάναμε εμείς ήταν να αφαιρέσουμε τη βάση της ανεμογεννήτριας και ουσιαστικά να δημιουργήσουμε ένα πολύ μεγάλο σαν μπαλόνι θα το λέγαμε, το οποίο είναι κενό στη μέση, πάνω στο οποίο εκεί στη μέση ουσιαστικά υπάρχει ο ρότορας, εκμεταλλεύεται τον αέρα και προσκολείται στο έδαφος ουσιαστικά με 4 μεγάλα σηματόσχηνα, τα οποία το ελέγχουν, με λίγα λόγια. Και αυτό έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα, όπως για παράδειγμα μειωμένα κόστη, πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην εκμετάλλευση του αέρα και πολύ πιο εύκολη στη μεταφορά. Και έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα ακόμα, τα οποία ιδιαίτερα στην Ελλάδα, για παράδειγμα, που υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα με τις ανεμογεννήτριες και τη μεταφορά τους και το πώς πρέπει να στηθούν, τα οποία επιλύει αυτή η καινοτομία. Εσείς δείξατε μέσα από τη δουλειά σας ότι από αυτή την ηλικία αρχίζετε και αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει η μετατροπή μιας ιδέας σε concept, σε project και τελικά ενδεχομένως γιατί όχι και σε επιχείρηση. Δεν βλέπετε πόσο καιρό σας πήρε από τη στιγμή που το σκεφτήκατε να το υλοποιήσετε, πόσες ώρες ας πούμε βάλατε σε αυτό. Η ιδέα αυτή βρέθηκε μετά από πάρα πολλές ώρες έρευνας, ψάχνοντας το διαδίκτυο, πολλά brainstormings με την ομάδα και αφού βρήκαμε και την πρώτη ιδέα, κάθε φορά που βρίσκουμε μια πρώτη ιδέα δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορούσε να υλοποιηθεί, οπότε θέλει κι άλλο ένα στάδιο στο οποίο υπάρχει άλλη τόση έρευνα για να μπορούμε να δούμε πώς ακριβώς θα μπορούσαμε να την υλοποιήσουμε σε μια προσομοίωση και ακόμα και στην κανονική ζωή. Θα ήθελα κάποιος από εσάς, παιδιά, να μου εξηγήσει αυτά τα στάδια, να φανταστώ δηλαδή πολλές ώρες συναντήσεων μεταξύ σας, συζητήσεων, δοκιμών βέβαια πάνω σε αυτό που κάνατε. Ποιος θα ήθελε να μου περιγράψει δηλαδή τη διαδικασία αυτή? Όλο αυτό το project πήρε περίπου 11 μήνες. Ξεκίνησε πέρσι το Δεκέμβριο με διαδικτυακές συναντήσεις που εκεί έγινε κυρίως το brainstorming και βοήθησε πάρα πολύ ο Γιάννης, όπως σας είπε, να δούμε ποια ιδέα είναι κατάλληλη για τον διαγωνισμό. Χωρίς κάποια υπερβολή, πρέπει να πήρε 2 με 3 μήνες αυτό μέχρι να αρχίσουμε να δουλεύουμε πάνω στην ιδέα. Δηλαδή, αρχίσαμε το Μάρτιο με λιγότερες συναντήσεις. Και σιγά-σιγά, όσο περνούσε ο καιρός και πλησιάζαμε πιο πολύ στο διαγωνισμό, οι συναντήσεις μας γινόντουσαν όλο και πιο έντονες. Τις τελευταίες εβδομάδες ήμασταν κάθε μέρα στο σχολείο. Μέχρι και πολλά ξενύχια ρίξαμε εδώ πέρα. Φεύγαμε αργά, μερικές φορές μείναμε εδώ για να υλοποιηθεί το project. Και αυτό συνέχισε
αφού περάσαμε και στον παγκόσμιο, γιατί ήδη στην υπάρχουσα ιδέα που είχαμε, θέλαμε να κάνουμε κάποιες βελτιώσεις για να βγει η καλύτερη εκδοχή του project μας που θα μπορούσε να υπάρχει. Οπότε, όταν κερδίσατε στην Ελλάδα, αυτή η ιδέα ήταν η καλύτερη στον χώρο διαγωνισμό, έτσι. Ναι. Θα το πω, στη Γερμανία, πώς αντιμετώπισαν την ιδέα σας αυτή, ή είδατε κάτι αντίστοιχο το οποίο μπορεί να σας φέρει και εσάς άλλες ιδέες για κάτι καλύτερο? Ναι, ήταν υψηλός ο ανταγωνισμός, παρόλο που πηγαίναμε με μεγάλες προσδοκίες. Και υπήρχαν άλλες αντίστοιχες ιδέες, οι οποίες, όσον αφορά την ενέργεια, πολλές ιδέες βοηθούσαν στο να περιορίσουν την κατανάλωση ενέργειας, με αποτέλεσμα έτσι να μην υπάρχει τόσο... Να μην υπάρχει ουσιαστικά πρόβλημα ενεργειακό στο μέλλον. Ουσιαστικά να καταναλώνεται λιγότερη ενέργεια, να χρειάζεται και λιγότερη ενέργεια για την προμήθεια γενικότερα μιας πόλης, για παράδειγμα. Που αυτό, Γιάννη, όπως είπες και στην αρχή, είναι το μεγάλο στοίχημα, και ειδικά για τη γενιά σας, έτσι. Ναι, το πώς θα καταφέρουμε να εξοικονομήσουμε την ενέργεια, να μην έχουμε αυτή τη σπατάλη, δεδομένου και των στόχων που έχουμε για την κλιματική αλλαγή, έτσι. Διονύση, κατά τη συνάντησή σας με τον Πρωθυπουργό την προηγούμενη εβδομάδα, τι ήταν αυτό που συζητήσατε? Κάτσαμε περίπου μαζί με τον Πρωθυπουργό γύρω στα 30 λεπτά. Είδε το project μας μέσα από ένα βιντεάκι που το είχαμε ετοιμάσει. Ενδιαφέρθηκε από όσο έδειξε. Είναι η ρομποτική ένας τομέας που τον ενδιαφέρει και τον αποσχολεί. Μας μίλησε λίγο για τις startup εταιρείες και πώς, ας πούμε, πολλά project μπορούν να έρθουν στην πραγματική ζωή. Χαίρομαι πάρα πολύ πάντως, παιδιά. Εύχομαι ειλικρινά ό,τι καλύτερο και πάντα επιτυχίες. Και στο επόμενο βήμα τώρα, στο επόμενο μεγάλο project που ξέρετε θα σας οδηγήσει, μπορεί να σας οδηγήσει και στο δρόμο της καινοτομίας και των startups. Βλέπετε αυτό το οποίο γίνεται τώρα στο ελληνικό οικοσύστημα των startups έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για μένα που παρακολουθώ αυτόν τον τομέα εδώ και πολλά χρόνια. Χαίρομαι ιδιαίτερα που πια έχουμε ελληνικές εταιρείες, ελληνική τεχνογνωσία, ελληνικά κεφάλαια, ελληνικά μυαλά που αναπτύσσουν εφαρμογές και προϊόντα που είναι παγκοσμίως ανταγωνιστικά. Και γι' αυτό και πρόκειται και προσελκύουν κεφάλαια από το εξωτερικό, εξαγορές από το εξωτερικό. Και νομίζω ότι όλο αυτό το οικοσύστημα των startups, πέρα από το ότι είναι πολύ δημιουργικό, είναι και πολύ συμμετοχικό. Και πέρα από αυτό, μας ρώτησε σίγουρα για την εμπειρία μας στο διαγωνισμό και τι θα θέλαμε στο μέλλον να σπουδάσουμε. Τι θα θέλετε λοιπόν, απάντησε εσύ αν θες πρώτος, Διονύση, με τι θα θέλεις να ασχοληθείς στο μέλλον, δεδομένου του ταλέντου αυτού που κοιτάσεις έχετε στον τομέα αυτό της τεχνολογίας? Θα ήθελα να μείνω στην Ελλάδα και επειδή και μέσα από τη ρομποτική ανακάλυψα ότι μου αρέσει πάρα πολύ ο προγραμματισμός, θα ήθελα να σπουδάσω στο Πολυτεχνείο, στο Μετσόβιο, ηλεκτρολόγος μηχανικός. Γιώργο, εσύ. Εγώ ασχολήθηκα στο project με τον προγραμματισμό και έτσι θέλω να ασχοληθώ με τον προγραμματισμό. Κάνω τα A-Levels, το αγγλικό πρόγραμμα, και σαν πρώτη επιλογή έχω το Imperial, το οποίο βρίσκεται στην Αγγλία. Γιάννη, εσύ. Εγώ γενικότερα πάντα προτιμούσα τα οικονομικά. Η ρομποτική πριν από πέρυσι ουσιαστικά δεν είχε περάσει από το μυαλό μου, αλλά μέσω της παρέας που μπήκα στην ομάδα, ουσιαστικά βρήκα και εγώ έναν πολύ σημαντικό ρόλο στο project που να μπορώ να κάνω με τις γνώσεις μου και με την αγάπη μου για τα οικονομικά και γενικότερα για την καινοτομία, που ήταν ουσιαστικά το research and development μαζί με το marketing. Θα ήθελα να σπουδάσω οικονομικά και μαθηματικά στο εξωτερικό, Αγγλία. Μέχρι τώρα είμαστε δύο στο εξωτερικό, ένα στην Ελλάδα. Έχει σημασία αυτό, παιδιά. Θάνο. Εγώ, όπως σας είπα, Διονύσης, θέλουμε την ίδια σχολή ηλεκτρολόγων μηχανικών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Δύο-δύο είμαστε λοιπόν. Ναι, Ελλάδα εξωτερικό. Ναι. Και γενικότερα, εγώ δεν είμαι πολύ συγκεκριμένος ακόμα, αλλά κάτι σε μηχανολογία θα ήθελα. Δεν αρκεί μόνο η καινοτόμος ιδέα, πρέπει να βρίσκονται και έναν τρόπο να τα τρέφουμε σε έσοδα. Αυτό που λες
έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Πολλές φορές πρέπει να πάντα να υπάρχει μια απόσταση μεταξύ μιας πολύ ενδιαφέρουσας ιδέας στο τεχνολογικό συμπόδο και την δυνατότητά της να έχει συγκεκριμένες εμπορικές εφαρμογές. Έχω ακόμα μια απορία προς όλους σας, θυμόμενος και πριν από 20-25 χρόνια όταν πήγαινα εγώ σχολείο. Τις γνώσεις αυτές για να αναπτύξετε το συγκεκριμένο project, να έχετε τα ερεθίσματα για να το καλλιεργήσετε αυτό με τις σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αργότερα, πώς ακριβώς τις λαμβάνετε, δηλαδή πώς ένα παιδί δευτέρα λυκείου, όπως είστε εσείς, και με καθοδήγηση και με τις συζητήσεις μεταξύ σας και με την έρευνά σας, κατορθώνετε να δημιουργήσετε κάτι τόσο σημαντικό τεχνολογικά, όποιος θέλει να μου απαντήσει. Σίγουρα οι γνώσεις που παίρνουμε από το σχολείο δεν αρκούν για να φτιάξουμε κάτι τέτοιο. Για παράδειγμα, εγώ κάνω πολλές ώρες εξωσχολικά προγραμματισμό εδώ και 4 χρόνια, γιατί ειδικότερα στον τομέα του προγραμματισμού έχουν αυξηθεί πάρα πολύ ο ανταγωνισμός, κυρίως στο εξωτερικό, οπότε με κάποιο τρόπο πρέπει να φτάσουμε κι εμείς σε αυτό το επίπεδο. Εγώ και ο Κανέλης είμαστε οι βασικοί προγραμματιστές και αφιερώνουμε πάρα πολύ χρόνο στον προγραμματισμό. Μετά χρησιμοποίησαμε κυρίως γνώσεις φυσικής για να βρούμε έναν τρόπο να πετάξει, να υψωθεί αυτή η ανεμογεννήτρια με το ήλιο και σίγουρα μαθηματικών. Και μετά ο Γιάννης με τη γνώση του που έχει στα οικονομικά από το αγγλικό πρόγραμμα, τα A-levels που κάνει, για να φτιάξει κάποια στατιστικά, να κάνει κάποιες κοστολογίες των υλικών και να είναι ένα πολύ ολοκληρωμένο project. Θα είναι εσύ στην εισφορά σου. Εγώ ασχολήθηκα κυρίως με την κατασκευή της μακέτας και όλων των συστημάτων, δηλαδή το τι φαίνεται πάνω στο project. Αντίστοιχα μετά οι προγραμματιστές ανέλαβαν να προγραμματίσουν πώς πρέπει να κουνιούνται οι κατάλληλοι βραχίονες, οι ταινιόδρομοι κτλ. Για να λειτουργεί το project. Επίσης, ασχολήθηκα κυρίως με τα κυκλώματα που είχαν οι μηχανισμοί του ρομπότ. Θυμάμαι ότι όταν είχα πάρει ένα μάθημα σε επιχειρηματικότητα στο business school, το πρώτο πράγμα που μας είπε ο καθηγητής και μου έμεινε πάντα και αν μπορώ να σας δώσω μια συμβουλή, μην το ξεχάσετε, είναι ότι η επιτυχία στα αγγλικά, δηλαδή μας το έλεγε, είναι 10% inspiration και 90% perspiration, υδρώτας. Άρα η αρχική ιδέα είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά δεν υπάρχει ποτέ υποκατάστατο της σκληρής δουλειάς. Εσείς εξάλλου το ξέρετε γιατί βάλετε πάρα πολλές ώρες δουλειές για να μπορέσετε να φτάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Οπότε και πάλι συγχαρητήρια και εύχομαι κάθε επιτυχία και μπράβο και στο σχολείο που στηρίζει αυτές τις πρωτοβουλίες. Νομίζω ότι όπως σας είπε και ο Πρωθυπουργός, είστε έτοιμοι για μια startup, ίσως ήδη από τώρα, και για λύσεις που κάνουν καλό και σε όλους, όπως αυτή που αναπτύξατε εσείς. Νομίζω όμως ότι είχατε και μια κατάλληλη καθοδήγηση από κάποιον έμπειρο προπονητή για να το κάνετε όλο αυτό. Δημήτρη Μωραΐτη, είσαι μαζί μας. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Είμαι εδώ φυσικά, πάντα με τα παιδιά. Βέβαια, για να μην αδικήσουμε όλη αυτή την προσπάθεια, σίγουρα υπάρχει πλέον εδώ στο σχολείο ένα γκρουπ μεντόρων και προπονητών που είναι κυρίως παλιότεροι μαθητές που πλέον έχουν ενταχθεί στο δυναμικό. Άρα, μια τέτοια προσπάθεια και καθοδήγηση για τα παιδιά είναι συλλογική δουλειά και όχι ενός ατόμου. Να αναφέρουμε και τα ονόματα, είναι ο Ιάσο μας ο Ταούκης, ο Τίμος ο Τριφωνίδης και ο Ορφέας ο Ζαφύρης. Είναι παλιοί μαθητές οι οποίοι τώρα πλέον έρχονται και παίρνουν το ρόλο του δασκάλου, του προπονητή για τις νέες αυτές γενιές. Πώς ήταν λοιπόν αυτό το project, Δημήτρη? Πρέπει να είσαι και εσύ πολύ περήφανος για την επιτυχία αυτή που η ομάδα σου κέρδισε, συμμετείχε στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό. Ποιες είναι οι εντυπώσεις σου από την όλη διαδικασία? Πέρα από κάθε διάκριση, είναι γεγονός ότι κάθε χρόνο, έχοντας ξεκινήσει από το 2009 εδώ στο σχολείο, το ερώτημα είναι αν θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την προηγούμενη χρονιά ή την προηγούμενη ομάδα. Αλλά έχουμε παιδιά κάθε χρόνο με ιδιαίτερα ταλέντα, έτσι και προσαρμόζεται και η ομάδα, αλλά και το project πάνω σε αυτά τα ταλέντα που έχουν. Σίγουρα από εμάς γίνεται μια καθοδήγηση, γιατί δεν, ειδικά
σε μαθητές λυκείου, γιατί δεν είμαστε και παντογνώστες, άρα και τα παιδιά το φτάνουν και ξεπερνούν πολλές φορές και τον δάσκαλο, δηλαδή με προσωπική δουλειά, με προσωπικό χρόνο και θυσίες. Άρα είμαι πάρα πολύ περήφανος, κάθε χρόνο είμαι περήφανος για όλες τις ομάδες, ξεκινώντας από το δημοτικό, δηλαδή που έχουμε ομάδες εκεί πέρα και γίνεται σπουδαία δουλειά. Παιδιά εδώ πέρα όπως είναι ο Θάνος και ο Γιώργος έχουν ξεκινήσει από το δημοτικό το προγραμματισμό και την ρομποτική. Φτάνοντας βέβαια σήμερα σε αυτό το σημείο να διακριθούν και να είναι κάτι το οποίο το είχαν έναν πόθο από το γυμνάσιο, δηλαδή που τους συνάντησα εγώ πρώτη φορά ως ομάδα. Και βέβαια όλο αυτό σχετίζεται και με την εκπαίδευση STEM, Δημήτρη, έτσι. Σίγουρα, ναι. Είναι μια σπουδαία προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια από το κράτος σε όλα τα σχολεία με την εισαγωγή των εργαστηρίων δεξιοτήτων. Το STEM είναι μια μεθοδολογία στην Αμερική, είναι από το 2000 ουσιαστικά που γίνεται μια προσπάθεια πιο βιωματικής μάθησης, διαθεματικών ενοτήτων, έτσι ώστε τα παιδιά να εμπεδώνουν καλύτερα τη γνώση και να μην γίνουν απλοί ακροατές. Και είναι ένα σύστημα, ας πούμε, ένα εκπαιδευτικό σύστημα που έχει σχεδιαστεί για τις ανάγκες της πρώτης βιομηχανικής επανάστασης και τώρα πρέπει να το αλλάξουμε γιατί διανύουμε την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Άρα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό όλη αυτή η μεθοδολογία STEM. Δημήτρη, και σε όλο αυτό που λες, γιατί αποτελεί νομίζω και εθνικό στόχο τα μυαλά αυτά να παραμένουν στη χώρα μας και να αρχίσει επιτέλους η Ελλάδα να παράγει τεχνολογία και καινοτομία. Νομίζω πολύ σημαντικό αυτό συνδέεται τα βιομηχανική επανάσταση που μπαίνουμε, όπως είπες. Βοηθάει το κράτος, δίνει τα κατάλληλα κίνδυνα σε αυτά τα παιδιά, ώστε να συνεχίσουν να αξιοποιούν το ταλέντο τους. Και το οποίο βεβαίως αυτό το ταλέντο θα το δει αύριο μεθαύριο η κοινωνία μπροστά της ως ανταπόδοση. Νομίζω τα τελευταία χρόνια, θέλοντας και εμείς, έχει γίνει έτσι μια πολύ μεγάλη επένδυση σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή και χρόνου και resources ουσιαστικά από το κράτος, ώστε να μπορούν αυτά τα παιδιά να μείνουν εδώ πέρα, να δώσουν προστιθέμενη αξία για το ίδιο το κράτος. Βέβαια, μέχρι τότε υπήρχαν φορείς, όπως είναι και ο WRO Ελλάς, ο οποίος από το 2008 έχει ξεκινήσει την εκπαιδευτική ρομποτική στην Ελλάδα και με προσωπικό έτσι αγώνα ο πρόεδρος, ο Γιάννης Σωμαλακίδης, έχει φέρει σήμερα σε όλα τα σχολεία την εκπαιδευτική ρομποτική, σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας. Άρα είναι κάτι το οποίο είναι άξιον συγχαρητηρίων. Και επίσης ένα άλλο σπουδαίο κίνητρο για αυτές τις προσπάθειες, γιατί όπως αντιλήφθηκε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αλλά και τα παιδιά το έχουν πει πολλές φορές, επειδή δαπανούν αρκετό χρόνο και αφαιρώνουν, ένα κίνητρο θα ήταν ίσως κάποια μοριοδότηση στις σχολές που έχουν άμεση συνάφεια με αυτό που έχουν φτιάξει. Μοριοδότηση δηλαδή από τις πανελλήνιες εξετάσεις που θα δώσουν τα τέσσερα παιδιά πλέον του χρόνου. Μιλάμε για τις Πανελλήνες, ναι, εφόσον αυτές οι επιτυχίες αναγνωρίζονται σίγουρα από τα ξένα πανεπιστήμια. Δηλαδή, από εμπειρίας μας, το βιογραφικό ή το personal statement, όπως λέγεται, που θέλουν τα ξένα πανεπιστήμια για να δεχτούν ένα μαθητή πέρα από τις βαθμολογίες, τέτοιες διακρίσεις παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Άρα καλό θα ήταν να τις λαμβάνουμε και εμείς υπόψη μας. Εμείς εννοώ το ελληνικό πανεπιστήμιο. Βέβαια, γιατί αυτό το κάτι δεν είναι κάτι καινούριο, Δημήτρη. Οι αθλητές που διακρίνονται σε αθλήματά τους από το Λύκειο παίρνουν μόρια για να μπουν στη Γυμναστική Ακαδημία. Θα μπορούσαμε να φανταστούμε τα παιδιά αυτά να έχουν μόρια να εισαχθούν στο Πολυτεχνείο ή σε κάποια τεχνολογική σχολή. Δεδομένου, όχι σαν δώρο, αλλά επειδή νομίζω, όπως μας είπαν και οι ίδιοι, έχουν αφιερώσει δεκάδες ή εκατοντάδες ώρες για το σκοπό αυτό, έτσι, και για τη διάκριση στη ρομποτική για την οποία, οποία πέτυχαν. Ναι. Και έχει άμεση συνάφεια με αυτό που θέλουν να σπουδάσουν. Δεν είναι ότι αφιέρωσαν ένα χρόνο για κάτι διαφορετικό. Ναι, βέβαια. Παιδιά και Δημήτρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και γιατί όχι, ίσως στο μέλλον και όχι πολύ μακρινό μέλλον, να τα ξαναπούμε για μια συνέντευξη για κάτι άλλο σημαντικό που θα έχετε επιτύχει. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.